με χρήματα που θα έπαιρνε ότι θα έφτιαχνε 2.500 νομίζω αν δεν κάνουν λάθος κλίνες σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας τα κέντρα υποδοχής για την καταγραφή των προσφυγικών ροών γιατί μιλάμε κατά κύριο λόγο για μετανάστες που δεν μπορούν καν να πάνε Στι χώρε του. Δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να του στείλει στι χώρε του, από, το, από τη Συρία ιδιαίτερα, αλλά και από το Ιράκ. Ε, άρα χρειάζεται να γίνουν γρήγορα συντεταγμένα κάποια πράγματα σε πολύ μικρό χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο Πυροδότησε ας πούμε, μια πολιτική αντιπαράθεση το οποίο δεν το γνώριζε από ό,τι κατάλαβα. Και, η και όχι κύριε. μόνο, έχει πάρει ναι. πολλού συμπάλα, κύριε Καριστίνα. Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα σημαντικό και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, η κυβέρνηση προηγούμενη επένδυσε πάνω σε μια συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπιση. Θα φτάσουμε και στη στάση τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα πραγματικά γεγονότα γιατί ακόμα ναι. δεν έχουμε βγάλει άκρη. Μου λέτε λοιπόν ότι η κυβέρνηση. Αγνοούσε την υπόθεση. έτσι υπαρξία. ξέρω κι εγώ, Α, γιατί και εγώ δεν εγράφω. είμαι μέλο τη κυβέρνηση. Μάλιστα. Ω προ το, το περιεχόμενο, mm -hmm. ταυτίζεται το, το οτιδήποτε το περι... λέει με την μεταναστευτική πολιτική που το... έχει σχεδιάσει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το περιεχόμενο, αν δεν κάνω λάθο, γιατί σα λέω δεν γνωρίζω ακριβώ τα πράγματα. Το περιεχόμενο επί τη ουσία ε, αναφέρεται στο νόμο του 2011. Στην εφαρμογή του νόμου του 2011, το οποίο για να αρχίσει να εφαρμόζεται, καταλαβαίνετε, ένα νόμο που δεν εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν μπορεί να γίνει με μια εντολή ε, ενό ε, διοικητή κάπου προ του ε, ε, ανθρώπου που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Άρα, δεν... πώ εξηγείτε εσεί το γεγονό ότι ένα άνθρωπο, ε, υποστράτηγο, mm -hmm. ε, πήρε την απόφαση να στείλει οδηγίε. Γιατί τι έχει υπογράψει ο ίδιο. Ναι. Δεν υπάρχει δεν... ένα κενό εδώ. Ακριβώ. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι και ένα ζήτημα που πρέπει να το διαλευκάνει η ίδια η κυβέρνηση. Δεν, το... δεν μπορώ να σα απαντήσω εγώ. Με την έννοια ότι δεν είμαι αρμόδιο. Δεν έχω κάποια σχέση με την κυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Ούτε σε κάποιον άλλον. Άρα έχετε δίκιο όμω, γιατί έχω καταλάβει κι εγώ, η κυβέρνηση οφείλει να διαλευκάνει πώ και από πού και ω πού βγαίνει ένα έγγραφο το οποίο δίνει κάποιε οδηγίε. Γιατί καταλαβαίνετε και όσοι έχουν κάνει η κυβέρνηση ξέρουν ότι ένα νόμο για να εφαρμοστεί χρειάζεται ένα σύνολο πώς θα το πω, ε, οδηγιών και προνοιών. Εντολών για, συγκεκριμένα. Και προνοιών, γιατί μια, μια, μια γιατί εντολέ είχε και μέσα ένα αυτό μέτρο το έγγραφο, μόνο του έγγραφο δευτάνει, για να εφαρμοστούν. Κάτι αυτό άμεσα μα είπε ο σύνοριοφύλακα. Ναι. Αυτό έλεγε το ναι. έγγραφο. Ένα μέτρο μόνο του δεν φτάνει. Ακόμα και αν πρέπει να πα προ αυτήν την πρέπει να πάρει τι πρόνοιε εκείνα ώστε να μην δημιουργηθούν πως το λένε, προβλήματα από την εφαρμογή αυτή τη ε, ρύθμιση. Αλλά δεν είμαι αρμόδιο να σα πω ούτε γιατί έγινε. Φαντάζομαι ότι υπάρχει υπάρξει εξήγηση αυτή τη ε, υπόθεση, Πώς πώ και προέκυψε αυτό το έγγραφο. Και μέσα σε αυτό, πώ μπλέκεται η της αντιπολίτευση, κύριε Καρύτζη, για να φτάσω και στον κύριο Βλάχο. Επί τη ουσία, να σα πω όμω ότι αν έχω καταλάβει καλά, αφορά το νόμο του 2011, ο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Το, νόμο το, το θέμα είναι πώ θα εφαρμοστεί και με ποιε πρόνοιε ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και το ζήτημα που καίει, αν θέλετε, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κυβέρνηση είναι πώ θα περάσουμε σε ένα καθεστώ να υπάρχουν κέντρα τα οποία καταγράφουν τι προσφυγικέ ροέ. Κέντρα τα οποία τι υποδέχονται και τι φιλοξενούν. Μάλιστα, τις ναι, τις ναι ροές, είναι κατανοητό αυτό. Που να ξέρετε επίση ότι αυτά τα κέντρα, αν αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι μόνο που μπορούμε, θα δημιουργήσουν και θέσει εργασία για του Έλληνε πολίτε, ενώ κοινωνικού λειτουργού, γιατρού, νοσηλευτέ και ό,τι τι άλλο χρειάζεται. Τι σα ενόχλησε στη στάση τη εξωτερική αντιπολίτευση, ε, Εγώ νομίζω ότι γενικό. Δεν νομίζω ότι ενόχλησε μόνο εμένα. Ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο και στην Ελληνοκρατία φαντάζομαι το γεγονό ότι σε τόσο λεπτά θέματα και τόσο ευαίσθητα θα θέλει, θέλει, μια μεγαλύτερη ας το πω έτσι, προσοχή ε, στον τρόπο τον οποίο τα προσεγγίζουμε. Ε, είναι εύκολο αυτό. Ε, πολλές φορές θα πω και εγώ ότι σε άλλα θέματα, ενδεχομένως και ο χώρος μου πολλές φορές να ε, αντιμετωπίζει με εύκολο τρόπο διάφορα θέματα. Η γνώμη μου είναι και η προσωπική γνώμη, αλλά και ότι πρέπει στα θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα και δύσκολα, να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να μην προσπαθούμε απλώ να δημιουργούμε εντυπώσει. Μάλιστα. Το γεγονό τώρα από την άλλη, για να κλείσουμε και να έρθω σε εσά, Βλάχο. Το γεγονό όμω, κύριε Καρίτζη, ότι εάν δεν είχε Πάρει όλε αυτέ τι διαστάσει αυτή η είδηση. Αν δεν είχε γίνει η είδηση, αν δεν είχε γνωστοποιηθεί, αν δεν είχε δημοσιευθεί, αν δεν το είχε μάθει και η κυβέρνηση. Γιατί μου λέτε ότι δεν το γνώριζε η κυβέρνηση, και ακούσαμε και τον Υπουργό να λέει ότι ενημερώθηκαν α, από, από του δημοσιογράφου. Το γεγονό ότι σήμερα θα εφαρμοζόντουσαν όλε αυτέ οι εντολέ δεν σα ενοχλεί, ενώ θα το αγνοούσατε. Σα επαναλαμβάνω. Ε, 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 ε. Επί τη αρχή, ναι, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμόζεται κάτι το οποίο δεν έχει δοθεί εντολή να γίνει. Από την άλλη, αν θέλουμε για να μιλήσουμε για την ουσία, θα επαναλαμβάνω ότι δεν περιγράφει τίποτα παραπάνω από ό,τι έχω καταλάβει το έγγραφο. Ναι, ήθελα σα την... ρωτώ όμω κάτι άλλο, κύριε Καρύτση, γιατί εδώ αν πέρα δεν μπορεί ακούσαμε, να κάτι. ακούσαμε, που δεν ακούσαμε δηλαδή ότι σας δεν το έπρεπε αυτό να, το, να αποκαλυφθεί και να δημοσιοποιηθεί από δημοσιογράφου επειδή δεν πήραν την άδεια τη κυβέρνηση. Ε, Όταν ε, 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 διασταυρώθηκε, διασταυρώθηκε, διασταυρώθηκε η γνησιότητα του έγγραφου διασταυρώθηκε το ρεπορτάζ από το αρχηγείο Ωραία. και δημοσιοποιήθηκε η είδηση. Κατηγορήθηκε αν τα μέσα από την κυβέρνηση γιατί το δημοσιοποιήσαν. Βεβαίω, από τον ίδιο τον υπουργό. Ε, Λέγοντα τι, γιατί δεν το γνωρίζω. Ότι, ότι δεν τον πήρε ότι κανένας κανένα είναι... τηλέφωνο να τον ρωτήσει. Τον άλλο, ίδιο. άλλο, ναι, τη γνώμη του. Τη γνώμη του για αυτό το έγγραφο. Αυτό, τώρα δεν θέλω να μπω εγώ στο πώ αν κάνουν καλά τη δουλειά του δημοσιογράφη και αν έχει δίκιο ο υπουργό σε αυτό το θέμα είναι ένα θέμα α, και εγώ, που φαίνεται απολύτω λογικό, αν υπάρχει ένα ζήτημα σε ένα Υπουργείο, να ερωτηθεί και η γνώμη του Υπουργείου για το τι λέγει για αυτό το ζήτημα. Αν αυτό είναι ο Υπουργό, έχει να δει. Μα, δεν είναι θέμα γνώμη. Είναι θέμα εντολή. Αυτό προσπαθώ να πω, κύριε Καρίτσι, και σα ρωτώ επίμονα, γιατί έχει, έχει ανοίξει πολυεπίπεδα αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω μα έχει συμπαρασύρει όλου και έχουμε μπλακεί όλοι σε αυτό το κουβάρι. Γιατί εδώ ετέθη θέμα του αν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί μέσω των δημοσιογράφων ή όχι Όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία μέσω αυτού του εγγράφου που προκλήθηκε, μέσα ε, από αυτό το εγγράφο. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω έχει, ε, όπως λέτε και εσείς, έχει ασχολήσει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αν ένας δημοσιογράφος πέφτει στην αντίληψη του κάτι, ε, οφείλει να ρωτήσει τους αρμόδιους και να δημοσιοποιήσει είχε, το θέμα. Λοιπόν, υπογραφή, είχε λοιπόν υπογραφή ε, υποστράτηγου, πήρε λοιπόν το αρχηγείο, το διασταύρωσε και το δημοσιοποίησε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που ζητάει το Υπουργείο ήταν να ρωτηθεί και το ίδιο Μα η πολιτική ηγεσία. Μα είχε κοινοποιηθεί στα αρμόδια Υπουργεία αυτό το έγγραφο. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τώρα τι να σα πω Δεν μπορώ να σα πω κάτι παραπάνω. Να, δεν μπορώ να βοηθήσω. Κάτι γνώμη, κύριε